Έχει χτυπήσει ποτέ γυναίκα? Ναι. Έλα ρε Πέτρο. Πού? Τώρα, ακούω και ο μπαμπάς. Για ποιο λόγο? Στο μάγουλο. Με νευρίασα. Τι σου έκανε? Τσακωθήκατε για ποιο λόγο? Δεν θυμάμαι. Αλλά έχει τύχει τώρα πάνω στον καβγά. Πολλές φορές ή μία φορά έχει τύχει? Νομίζω 2-3. Με την ίδια. Μετά το. Επειδή μου όχι να τη σκοτώσει το ξύλο. Κατάλαβα, είναι ένα καστούκάκι. Μετά από αυτό τι έγινε, χωρίσετε ή γούσταρε περισσότερο αυτή? Περισσότερο. Γούσταρε περισσότερο. Κοίτα, είναι νοσταλγικό τώρα. Δηλαδή το πάντα. Είστε πολύ πονηροί. Εσύ γελάς, εσύ ο παρουσιαστής, άμα γελάς, γελάς. Εμείς εσύ απαντάς. Εγώ απαντάω γιατί προσπαθώ να πω και αλήθεια τώρα. Γιατί δεν είναι τέτοιο. Ωραία, μην το επεκτείνουμε. Πάμε, τρίτη ερώτηση. Σημερούλα μας, σημερούλα. Άμα δεν σε αφήσω μια ερώτηση, λες θάρρος. Εντάξει. Έχεις εξαφανιστεί ποτέ από σχέση χωρίς να πεις γιατί? Ναι. Ρε φίλε, το ξέρα. Γιατί βαριέσαι? Όχι, δεν βαριέσαι. Τόσο πολύ φαίνομαι ότι βαριέμαι. Εμένα αυτή την αίσθηση. Είμαι χαλαρός, τι να κάνω, να είμαι έτσι. Να σου πω κάτι. Όταν δηλαδή εσύ εξαφανιζόλ, έτσι, και σε παίρνει άλλο τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις. Με πόσες μέρες κρατάει αυτό και μετά καταλαβαίνει άλλη ότι έχει τελειώσει το θέμα? Όσες μέρες. Νομίζω ότι η προσωπικότητά της αρχίζει να φαντάζεται ότι. Εσύ δεν σηκώνεις απλώς το τηλέφωνο, έτσι. Δεν σηκώνεις απλώς το τηλέφωνο, εσύ. Παιδιά, δεν το κάνω και πάνω. Δεν ξέρω, δεν θα σας απαντήσω. Ξέρω εγώ. Έχει τύχει, ρε παιδί μου, όμως αυτό λέμε. Ωραία. Όλα έχουν τύχει. Η ζωή είναι μεγάλη. Τυχαίνουν πάρα πολλά.